απολογισμός της θητείας σας μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Κωστοβουργάς, τι είναι αυτό το οποίο θα επισημάνετε πρώτα απ' όλα? Θεωρώ ότι η τριετία που πέρασε κατά τη θητεία μου ως διοικητής έως και σήμερα ήταν πολύ πετυχημένη, και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι κατά γενική ομολογία τόσο των πολιτών που είναι ευχαριστημένοι, όσο και των φορέων, των πολιτών της Καστοριάς. Σήμερα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά το έργο της τελευταίας τριετίας, αλλά και το έργο του τελευταίου έτους από το περσινό απολογισμό έως και σήμερα. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα δούμε... Πείτε μας τα βασικά, πράγματα που θα πιο σημαντικά από αυτά που έγιναν. Θα σχεδιάσουμε, θα πούμε βασικά για τους στόχους μας για την επόμενη τριετία σαν νοσοκομείο. Θα πούμε το έργο που ήδη έχει γίνει, τι έχει δρομολογηθεί. Θα πούμε ότι το νοσοκομείο έχει στελεχωθεί, μπορώ να πω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που το παρέλαβα έως και σήμερα, καθώς και θα πούμε και για το άνοιγμα του κέντρου αποκατάστασης με 24 κλειστή νοσηλεία, κάτι το οποίο εδώ και 20 χρόνια δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα. Οι δύο βασικοί σας στόχοι ποιοι είναι, έτσι με το πω? Από εδώ και πέρα, τα βασικά. Από εδώ και πέρα είναι να ολοκληρώσουμε το ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο έχουμε στείλει τη μελέτη στο Υπουργείο. Το πιο βασικό είναι αυτό, και να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό των μηχανημάτων του νοσοκομείου, τα οποία μπορώ να πω ότι σε αρκετό βαθμό έχουν προχωρήσει και πήραμε καινούρια, αλλά υπολείπονται και άλλα για να το πάμε το νοσοκομείο ακόμα πιο ψηλά. Από ιατρικό δυναμικό, τι ελλείψεις υπάρχουν ακόμα, πρέπει να καλυφθούν? Πολλές. Μόνο ένας γιατρός. Μόνο ένας γιατρός. Ναι. Τι ειδικότητα? Είναι ορθοπαιδικής. Είναι όλες καλυμμένες. Ζητήθηκαν όλες οι θέσεις στην τελευταία προκήρυξη που βγήκε. Μόνο μία οργανική είναι κενή. Δηλαδή με το που θα έρθουν οι 9 γιατροί που ζητήθηκαν, μόνο μία κενή οργανική θέση. Από τις 44 θα καλυφθούν οι 43, και όταν ήρθα ήταν 28 καλυμμένες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να τα τονίσουμε, να τα γνωρίζουν οι πολίτες και να πράξουν αναλόγως και να σκεφτούν αναλόγως το σημαντικό έργο που έχει γίνει στο νοσοκομείο την τελευταία τριετία. Με κάποια βασικά στοιχεία της λειτουργίας του νοσοκομείου, μια ιστορική αναδρομή, το οποίο ξεκίνησε ως δημοτικό νοσοκομείο εντός της πόλης το 1936, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπάρχει στην Υγειονομική Περιφέρεια. Έχει 155 οργανικές κλίνες ανεπτυγμένες, εκ των οποίων 35 είναι του ΚΕΦΙΑΒ Άργου Ορεστικού, και καλύπτει όλο το φάσμα των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου. Επίσης διαθέτει μονάδα εμφραγμάτων και διατομιακά τμήματα, όπως τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, τα τμήμα επικόντων και ημερήσια νοσηλείας. Τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου είναι το Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το οργανόγραμμα του νοσοκομείου το παρουσιάζουμε εδώ χωρίς να πούμε κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι οργανικές κλίνες του νοσοκομείου είναι 60 στο παθολογικό τομέα, 60 στο χειρουργικό και 35 στα διατομιακά τμήματα, σύνολο 155 κλίνες. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται κινητήριο δύναμη σε κάθε οργανισμό, μπορώ δε μάλλον σε ένα νοσοκομείο που είναι ένας οργανισμός έντασης εργασίας. Προτεραιότητά μας ήταν κυρίως η στελέχωση με την οποία θελήσαμε να εξασφαλίσουμε την άμεση πρόσβαση σε περισσότερες ιατρικές ειδικότητες για τους ασθενείς και να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής των πολιτών για την εξυπηρέτησή τους. Επίσης, με την οργάνωση και τη στελέχωση του προσωπικού του νοσοκομείου μας, όχι μόνο με προσλήψεις αλλά και με αποσπάσεις και μεταλλάξεις από άλλα νοσοκομεία,
εξασφαλίστηκε αφενός η αύξηση του προσωπικού και επομένως η αμεσότερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση του κόσμου και αφετέρου εξοικονομήθηκαν πόροι. Με συνεχή επαγρύπνηση προς την κατεύθυνση της ελέγχωσης πετύχαμε παρατάσεις προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, νέες προσλήψεις επικουρικού και προσλήψεις προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΛ και ΙΔΟΚ, κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υγείας. Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που επιτύχαμε απορρέει από τα πολύ συχνά ευχαρισία και την κάθετη μείωση παραπών των πολιτών, καθώς και από τους ποιοτικούς δείκτες που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια που διανέμονται εντός του νοσοκομείου, δίνοντας την ευκαιρία στους ασθενείς να εκφράσουν την ευχαρίστησή τους για την εξυπηρέτηση ή την πιθανή δυσαρέσκειά τους, που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Στην διαφάνεια φαίνεται η αύξηση που πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό του νοσοκομείου σε ποσοστά. Προκηρύχθηκε το 99% των ιατρικών θέσεων του οργανογράμματος του νοσοκομείου, δηλαδή όλες οι θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, εκτός από μία, ενώ εγκρίθηκαν εκτός οργανογράμματος και άλλες τρεις ιατρικές θέσεις για τις ανάγκες του τμήματος υπουργών των περιστατικών. Εδώ παρατηρούμε ότι το ιατρικό μόνιμο προσωπικό από 28 γιατρούς το 2016 σήμερα ανέρχεται στους 35, ενώ εκκρεμούν άλλες 9 θέσεις για διορισμό, που μεταβολεί 25%. Το επικουρικό προσωπικό παραμένει το ίδιο ως έχει στους 8 επικουρικούς γιατρούς, οι ειδικευόμενοι αυξήθηκαν κατά 12,5%. Το νοσηλευτικό, βοηθητικό και υγειονομικό προσωπικό από 131 που ήταν το 2016 έφτασαν στους 141, η αύξηση είναι 7,63. Το επιστημονικό παραϊατρικό προσωπικό κατά την τελευταία τριετία αυξήθηκε κατά 3 άτομα, ποσοστό 10,71%. Το διοικητικό τεχνικό λοιπόν προσωπικό αυξήθηκε κατά 8 άτομα σε ποσοστό 12,70%. Το επικουρικό λοιπόν προσωπικό από 7 έπεσε στους 5 γιατί είχαμε 2 παραιτήσεις, η μείωση είναι 28,57%. Το προσωπικό με συμβάσει εδώ, οι λεγόμενες καθαρίστες που λένε. Αυτές ήταν 13 πέρυσι, σε μια προκήρυξη που κάναμε, τις αυξήσαμε σε 17 καθαρίστριες και το όφελος για το νοσοκομείο είναι 25.000 ευρώ ετησίως. Το προσωπικό μέσα από προγράμματα του ΕΒ είναι 31 άτομα παραπάνω που δεν υπήρχαν πριν. Αυτό έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Οι 15 εργάζονται ήδη στο κέντρο αποκατάστασης και οι υπόλοιποι στο νοσοκομείο. Συνολικά η μεταβολή είναι 27,47%, δηλαδή από το 273 υπαλλήλους που είχαμε το 2016, τώρα έχουν 348 υπαλλήλους. Εκκρεμούν για διορισμό 24 άτομα, ζητήθηκαν για διορισμό 19 άτομα και εκκρεμούν από μετάταξη άλλα 2 άτομα να έρθουν στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, αυτό είναι ένα τεράστιο, θα το χαρακτηρίσω, βήμα στη στελέχωση του νοσοκομείου και μας έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα στο να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Καστοριάς καλύτερα και να παρέχουμε υψηλότερες υπηρεσίες υγείας. Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν με την καλύτερη στελέχωση είναι 24 καθημερινή εκμέρευση χωρίς προβλήματα κάλυψης από ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Θα θυμάστε τα έντονα προβλήματα που υπήρχαν στην παιδιατρική, καρδιολογική κλινική το 2016 που πρωτοήρθα διοικητής στο νοσοκομείο. Η έναρξη 24ωρης λειτουργίας με κλειστού τύπου νοσηλείας και διάπαρου οριστικού, η ικανοποιητική στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, η έγκαιρη αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών με μικρούς χρόνους αναμονής μέσω της λίστας χειρουργείου, η μείωση χρόνου αναμονής και ποιοτική εξυπηρέτηση για τους πολίτες, η λειτουργία διαβητολογικού ιατρίου στην παθολογική κλινική 4 φορές το μήνα, η λειτουργία δεύτερου τακτικού εξωτερικού ιατρίου ορθοπαιδικής, η λειτουργία τρίτης βάρδιας στη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου, η οποία δεν καλύπτει απλώς ανάγκες σε τοπικό επίπεδο αλλά και ασθενείς όμορων νομών, η λειτουργία υπερτασικού ιατρίου από τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019,
και επίσης με την κατάλληλη αξιοποίηση του προσωπικού πετύχαμε να κάνουμε αλλαγές αντικειμένων προϊσταμένων και υπαλλήλων.